Πάμε τώρα στον Κωνσταντίνο Δαβλόν. αρχίσουμε από την πλατφόρμα για, το επίδομα, για την καταβολή του επιδόματος μητρότητας που άνοιξε σήμερα, Κωνσταντίνε. Άνοιξε λοιπόν η πλατφόρμα στην οποία μπορούν να μπουν ε, αυτοαπασχολούμενε γυναίκε αλλά και αγρότησε. Στην ίδια πλατφόρμα θα μπορούν να κάνουν τι δηλώσει του και οι μισθωτέ. Πρόκειται λοιπόν να λαμβάνουν για 9 μήνε. Είναι ένα ποσό ε, που ε, αντιστοιχεί στον κατώτατο μισθό. Αυτή τη στιγμή είναι 830 ευρώ. Άρα το σύνολο που λαμβάνει κάθε νέα μητέρα είναι 7.470 ευρώ. Τώρα... Τι ελέγχου έχουν να υποστούν όσοι αμφισβητήσουν τον α, τεκμαρτό τρόπο α, φορολόγησης για του ελεύθερου επαγγελματίε ο λόγο και την α, πρόσφατη αλλαγή φορολογικού που του αφορά. Είχαμε Δεν θα το... είναι μια εύκολη απόφαση. Όχι, γιατί παρόλο που είχαμε ακούσει πολλέ φορέ τον Υπουργό Οικονομικών να λέει ότι θα είναι μαχητά αυτά τα τεχνίδια, mm -hmm. θα πρέπει να αποδείξει πραγματικά και άρα να ελεγχθεί σε πολλού βαθμού. Και μάλιστα, ο έλεγχο μπορεί να πηγαίνει πέντε χρόνια πίσω και θα αφορά όχι μόνο τον επιχειρηματία, αλλά και τη γυναίκα του και το παιδί του. Θα δούμε λοιπόν τι, αυτή τη στιγμή ότι ανοίγει η πλατφόρμα ε, με το σχετικό ερωτηματολόγιο κατά τα μέσα Μαου. Και πάμε να δούμε μερικά από αυτά που θα πρέπει να δώσει ο επαγγελματία, τα στοιχεία που θα πρέπει να δώσει. Τραπεζικού λογαριασμού και πιστοτικέ κάρτε, θα πρέπει να δώσει εταιρικέ συμμετοχέ, όπου έχει δηλαδή μετοχές, θα πρέπει να δηλώσει τις θηρίδε και το περιεχόμενό του, έργα τέχνη και τη μαλφή, όλα του τα οχήματα, τα σκάφη, πιθανόν αεροσκάφη, ό,τι είναι αυτό, τι ασφαλίσει αυτών των οχημάτων, των σπιτιών αλλά και την ασφάλεια ζωή, τα μετρητά και τα κρυπτονομίσματα όλου του λογαριασμού σπιτιών κυρία κατοικία, εξοχικού κτλ. Καθώ επίση και τα, τα δίδακτρα που καταβάλει για τα παιδιά του, αλλά και τα ταξίδια που έχει. Θα, θα περνάει από κόσκινο, λόγια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε.